Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη τηλεόραση του RTV. Με μια μακροσκελή ανακοίνωση, η Περιφέρεια Ηπείρου απαντά στο θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων, στρέφοντας τα βέλη της προς τον ΦΟΣΔΑ και υπογραμμίζοντας προς όλους και σε όλους τους τόνους πως ούτε αυτόκλητα ούτε εκβιαστικά ασχολείται με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τη ζητήθηκε διαχρονικά η συνδρομή της και απλόχερα την πρόσφερε, τονίζεται. Απάντηση δίνει η Περιφέρεια Ηπείρου όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε τονίζει, το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο θα έπρεπε να ενώνει και όχι να διχάζει τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και να μην γίνεται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Και πράγματι αυτό συνέβαινε μέχρι πρόσφατα και έως τη διοικητική συγκρότηση του αναγκαστικού συνδέσμου. Η Περιφέρεια Ηπείρου όλα αυτά τα χρόνια επομίστηκε βάρη και φορτία προκειμένου να συνδράμει του ΟΤΑ πρώτου βαθμού. Θυμίζουμε, τονίζουν ότι σε προγενέστερο χρόνο ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης ανέλαβε πρωτοβουλίες προκειμένου να χωροθετηθούν ηχητά παρά τις έντονες αντιδράσεις φορέων που σήμερα χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ανέλαβε και έφερε σε πέρας την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, με επακόλουθο η Ήπειρος να είναι η πρώτη περιφέρεια της οποίας οι κάτοικοι δεν επιβαρύνθηκαν με πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια, μέσω προγραμματικών συμβάσεων, ανέλαβε και έφερε εις πέρας την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων και της προμήθειας του εξοπλισμού τους. Η κατασκευή του εργοστασίου έγινε μέσω ΣΔΙΤ με διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, η οποία προβλέπει ρητά και κατηγορηματικά ότι για 25 χρόνια υπεύθυνη γι' αυτό είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, υπέρ της οποίας και μόνο έχουν υπογραφεί υποστηρικτικές της Σύμβασης Σύμπραξης Συμβάσης του Ελληνικού Δημοσίου. Και όντως έχει αναλάβει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της, έχοντας βρεθεί μέχρι τώρα υπόλογη σε αρκετά ζητήματα για παραλήψεις δήμων που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Η Περιφέρεια Ηπείρου επίσης, μέσω προγραμματικής σύμβασης με τους πρώην αναγκαστικούς συνδέσμους, τους οποίους έχει διαδεχτεί σήμερα ο ΦΟΣΔΑ, ανέλαβε την κατασκευή και προπολού έχουν αποπερατωθεί 7 σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων που υπέδειξαν οι σύνδεσμοι και την προμήθεια του εξοπλισμού τους, καθώς και την προμήθεια του εξοπλισμού του ΣΜΑ Πρέβεζα, στην κατασκευή του οποίου ανέλαβε ο ΦΟΣΔΑ, αλλά δεν έχει αρχίσει ακόμα. Η κατασκευή και εξοπλισμός των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων έχουν χρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Ηπείρου στο ΕΣΠΑ σε ποσοστό 100% ως κρατική ενίσχυση με επιτρεπόμενη στις εμπορικής εκμετάλλευσής τους. Συνεπώς, η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ περιλαμβάνει ρητές δεσμεύσεις τόσο για την Περιφέρεια Ηπείρου όσο και για το ΦΟΣΔΑ. Η προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί με τους πρώην αναγκαστικούς συνδέσμους, στη θέση των οποίων υπεσήλθε ο ΦΟΣΔΑ, προβλέπει εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης και του εξοπλισμού τους, με την επίδειξη του τρόπου λειτουργίας τους από τον ανάδοχο της προμήθειας του εξοπλισμού και με την αποκλειστική ευθύνη της Περιφέρειας που έχει υπογράψει τη σύμβαση με τον ανάδοχο. Όπως επιλέξει, αναφέρει προγραμματική, η Περιφέρεια Ηπείρου έχει αναλάβει την υποχρέωση να παραδώσει το έργο σε πλήρη λειτουργία στους φορείς πρότασης και λειτουργίας του έργου, κύριοι του έργου, στο ΦΟΣΔΑ δηλαδή. Μετά την πλήρη λειτουργία του έργου όμως, όχι τώρα όπως απαιτεί, κατά παράβαση της σύμβασης ο ΦΟΣΔΑ. Γιατί άραγε? Ο ΦΟΣΔΑ έχει οκληθεί κατ' επανάληψη εγγράφος από την Περιφέρεια από τα τέλη του 2019 μέχρι και σήμερα να ξεκινήσει δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης, ώστε στη συνέχεια και αφού γίνει η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού να του παραδοθεί για μόνιμη χρήση. Δυστυχώς όμως εκπρόσωποι της διοίκησής του, ενώ αρνούνται για ακατανόητους λόγους την έναρξη της δοκιμαστικής, διεκδικούν με οριακή πλειοψηφία της διοίκησής του, που εκπροσωπεί το 30-35% των παραγόμενων απορριμμάτων στην Ήπειρο, την παραχώρηση του εξοπλισμού εδώ και τώρα, παρά τις αντίθετες προβλέψεις προγραμματικής. Προχώρησε μάλιστα ο ΦΟΣΔΑ και σε 3 διαδοχικές διακηρύξεις ανάθεσης του έργου λειτουργίας των ΣΜΑ, αρχικά για 10 χρόνια, στη συνέχεια δε για μικρότερο διάστημα. Ήδη έχουν ακυρωθεί οι 2 πρώτες, εκ των οποίων η μία γιατί σύμφωνα με την αιτιολογία της απόφασης, οι όροι της διακήρυξης καταστρατηγούσαν τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων για τα αστικά στερεά απόβλητα. Δηλαδή, ο ΦΟΣΔΑ καταστρατηγεί τους στόχους του ΕΣΔΑ, ενώ έχει θεσμική υποχρέωση να τους προστατέψει. Πριν λίγες μέρες, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής, ο ΦΟΣΔΑ και οι Δήμαρχοι της Περιφέρειας κλήθηκαν για ενημέρωση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου
και ενημερώθηκαν ότι η τελευταία διακήρυξη πάσχει. Η λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης δεν μπορεί να ανατεθεί με διαγωνιστικές διαδικασίες σε ιδιώτη, γιατί στην περίπτωση αυτή το έργο κινδυνεύει με απένταξη και ποσό 12.320.000 ευρώ θα πρέπει να επιστραφεί από την περιφέρεια σε βάρος του πολίτη της Ηπείρου μη αποκλειωμένων και δικαστικών περιπετειών. Η διοίκηση του ΦΟΣΔΑ τα γνωρίζει όλα αυτά, πλην όμως εμένει να προκηρύξει το διαγωνισμό θέτοντας σε περιπέτειες ολόκληρη την Ήπειρο. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε εκτενώς τους όρους του, αρκεί μόνο να αναφερθεί πως η μελέτη του ορίζει ότι τα απορριμματοφόρα τελευταίας τεχνολογίας θα χρειαστούν 2,66 ώρες για να μεταφέρουν απορρίμματα από τον ΣΜΑ Ιωαννίνων στη μονάδα Ηπείρου στο Ελευθεροχώρι, απόσταση 26 χιλιόμετρων και να επιστρέψουν. Προσδιορίζει δηλαδή ταχύτητα περίπου 20 χιλιόμετρα ανά ώρα. Η διακήρυξη δεν προσβάλλει μόνο την κοινή λογική, παραβιάζει και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και δεν θα αναφερθούμε στους όρους που ανατρέπουν τις ισορροπίες του εργοστάσιου υπέρ του ιδιώτη και σε βάρος του πολίτη της Ηπείρου. Σε μείζον ζήτημα έχει αναχθεί η μεταφορά του υπολείμματος από το εργοστάσιο στους Σχοιτοί. Σύμφωνα με τη σύμβαση σύμπραξης για τη λειτουργία του εργοστασίου, η νομιμότητα της οποίας έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο, το έργο ανήκει στην ευθύνη και στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Ηπείρου. Ο ισχυρισμός του ΦΟΣΔΑ ότι σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που έχει με την περιφέρεια, η μεταφορά του υπολείμματος περιέρχεται αυτόματα στον ίδιο, δεν έχει νόμιμη βάση. Η περιφέρεια Ηπείρου με τη λειτουργία του εργοστασίου ανέλαβε τη μεταφορά του υπολείμματος. Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης, μετά από παραπληροφόρηση του αρμόδιου υπαλλήλου, ο οποίος συνέτασε και τις διακηρύξεις για τη μεταφορά του στην περιφέρεια και τώρα κάνει το ίδιο στο ΦΟΣΔΑ, έδωσε τη συγκατάθεσή του να αναλάβει το έργο ο ΦΟΣΔΑ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις του να υποκλέψει αρμοδιότητες τους. Κατά τη διάρκεια που ο ΦΟΣΔΑ μετέφερε το υπόλοιμα, η περιφέρεια καλέστηκε από το φορέα λειτουργίας του εργοστασίου ότι καθυστερεί τη μεταφορά του πολύ πέρα από τις προθεσμίες που είχαν οριστεί και επικρεμόταν ο κίνδυνος να αρνηθεί το εργοστάσιο να παραλαμβάνει απορρίμματα, ενεργοποιώντας και ρήτρες σε βάρος περιφέρειας. Και όλα αυτά από η υπετιότητα του ΦΟΣΔΑ, που με τις ενέργειες και παραλήψεις του απέδειξε πως δεν είναι έτοιμος ακόμη ούτε και για τη μεταφορά υπολείμματος. Παρά τα αυτά, η διοίκηση του ΦΟΣΔΑ επιμένει αναρμόδια και μη νόμιμα να προχωρήσει ένα διαγωνισμό, η διακήρυξη του οποίου προβλέπει όρους που απευθύνονται σε μονοπωλιακές καταστάσεις. Ως δικαιολογία επικαλείται τους αντίστοιχους όρους που είχαν τεθεί στον αρχικό διαγωνισμό της περιφέρειας, ο οποίος επίσης, όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων, έπασχε. Τις απορίες θα μπορούσε να λύσει το στέλεχος και τώρα στο ΦΟΣΔΑ συντάσσει τα τεύχη που προβλέπουν η φόρτωση του υπολείμματος των σκουπιδιών να επιβλέπεται από τρεις μηχανικούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που προβλέπουν τα απορριμματοφόρα να διαθέτουν παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης, που κατά τη διοίκηση του ΦΟΣΔΑ φαίνεται πως είναι απαραίτητο για να μεταφερθούν υπολείμματα σκουπιδιών από το Ελευθεροχώρι στο Ελληνικό, για να μην χαθούν οι οδηγοί και το πολύτιμο φορτίο που μεταφέρουν. Η περιφέρεια Ηπείρου, μόνη αρμόδια για τη μεταφορά του υπολείμματος σύμφωνα με τη σύμβαση σύμπραξης, προχώρησε στην ανάθεση του έργου μεταφοράς σε φυγατρική εταιρεία του αστικού κτέλ Ιωαννίνων, που πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και αδειοδοτήσεις. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για συνεταιριστική πολυμετοχική εταιρεία με 120 περίπου μέλη που λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια. Με την ανάθεση του έργου, οι πολίτες της Ηπείρου επωφελούνται έκπτωσης άνω του 30% σε σχέση με την έκπτωση 0,04% που έχει προκύψει από το διαγωνισμό του ΦΟΣΔΑ. Αυτό λοιπόν ας το έχουν υπόψη όσοι αγωνιούν για τις αρμοδιότητες, αλλά δεν λαμβάνουν καν υπόψη ποιο είναι το πραγματικό όφελος για τους πολίτες. Επιγραμματικά, η περιφέρεια Ηπείρου ούτε αυτόκλητα ούτε εκβιαστικά ασχολείται με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τη ζητήθηκε διαχρονικά η συνδρομή και απλόχερα την πρόσφερε. Δεύτερον, η περιφέρεια Ηπείρου οφείλει να τηρήσει το απόλυτο τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει προκειμένου να μην τις επιβάλλονται ρήτρες και μάλιστα για παραλήψεις ή αμέλειες του ΦΟΣΔΑ. Τρίτον, δεν έχει καμία πρόθεση να αφαιρέσει αρμοδιότητες από το ΦΟΣΔΑ, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχεί το Προεδρείο του, ούτε τα μέλη του, ούτε καν κάποιοι τρίτοι οψίμως παρεμβαίνοντες. Τρίτον, οι νόμοι, συμβάσεις, αποφάσεις και υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται δεν μπορεί να εφαρμόζονται à la carte.
τέταρτον. Υπάρχουν θεσμικά όργανα στα οποία μπορεί να προσφύγει ο ΦΟΣΔΑ είτε για να λυθεί η προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια, είτε να του μεταβιβαστεί ακόμη και το εργοστάσιο μαζί με τις υποχρεώσεις του, όπως άλλωστε έχει υποδεχθεί στη διοίκησή του και στην τελευταία σύσκεψη στην περιφέρεια. Πέμπτον, υπάρχει δυνατότητα στους τοπικούς πολιτικούς σχηματισμούς να εισηγηθούν ώστε με ένα νόμο και ένα άρθρο να καταργηθούν οι συμβάσεις και να περιέλθουν αυτόματα εργοστάσιο στα τμήματα φόρτωσης απορριμμάτων, εξοπλισμό στο ΦΟΣΔΑ και οποιαδήποτε άλλη τυχόν απέτηση προβάλλει χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους του. Επιπλέον, να προβλέψουν ότι απαγορεύεται έκπτωση 30% και να ορίσουν πλαφόν εκπτώσεων 0,04% καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Ηπείρου. Με κεντρικό θέμα περιφερειακή διακυβέρνηση, περιφέρειες στην πρώτη γραμμή και δύο κύριες θεματικές για την κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές, το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, ολοκληρώθηκε το τακτικό συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε υβριδικά, δηλαδή και με τηλεδιάσκεψη και με φυσική παρουσία, στην Εδιψώ της Βόρειας Εύβοιας και διήρκησε δύο μέρες. Από το βήμα του συνεδρίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ο κ. Τζιτζικώστας, αναφέρθηκε στη συμβολική και ουσιαστική επιλογή της Εδιψού και της Βόρειας Εύβοιας για την πραγματοποίηση του συνεδρίου, ενώ για το μείζον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής υπογράμμισε πως, αν και είναι μία πραγματικότητα, δυστυχώς δεν δείχνουν να την αντιλαμβάνονται οι περισσότερες εθνικές κυβερνήσεις. Σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης, ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ αναφέρθηκε στην υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση που βίωσαν και βιώνουν οι ελληνικές περιφέρειες, γεγονός που έχει τελικά αντίκτυπο, όπως είπε, στην ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών, αλλά και την παραγωγή ωφέλιμου έργου και για τους πολίτες, αλλά και για την ανάπτυξη του τόπου. Στην Εδιψώ της Εύβοιας πραγματοποιήθηκε το τακτικό συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με θέμα περιφερειακή διακυβέρνηση, η περιφέρεια στην πρώτη γραμμή, παρουσία και του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορύδη. Ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα στην ομιλία του κάλεσε την πολιτεία να εμπιστευτεί τις περιφέρειες. Οι 13 περιφέρειες της χώρας είναι η πιο ισχυρή δύναμη για την Ελλάδα. Ξέρουμε να πετυχαίνουμε νίκες για τη χώρα και αποδείξαμε ότι μπορούμε με επιτυχία να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις και τις κρίσεις. Υπογράμμισε δε ότι είναι η ώρα να μεταβούμε από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση στην περιφερειακή διακυβέρνηση με πλήρη θεσμική θωράκιση, οικονομική ανεξαρτησία, με έλεγχο από μία και μόνο αρχή και με ξεκάθαρες αρμοδιότητες, όπως υπογράμμισε. Ακόμη ανέφερε ότι οι περιφέρειες αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού, λέγοντας ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Επίσης, ζήτησε πιο ενεργό ρόλο των περιφερειών στο Ταμείο Ανάκαμψης, να επανέλθει η χρηματοδότησή τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στα επίπεδα πρώτων περικοπών και άλλα. Αναφερόμενος και εκείνος στην κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της, επεσήμανε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 90% των δράσεων για την αντιμετώπιση τους θα υλοποιηθεί από τις περιφέρειες και τους δήμους. Πρέπει και εδώ η πολιτεία να μας δώσει ρόλους και πόρους, υπογράμμισε. Αναφερόμενος τέλος, το νέο ΕΣΠΑ τόνισε την αναγκαιότητα να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις, επισημένοντας ότι για πρώτη φορά το 1/3 των πόρων του θα το διαχειριστούν οι περιφέρειες. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα ακραία φαινόμενα που προκαλούν μεγάλες φυσικές καταστροφές θα συνεχίσουν και τα επόμενα χρόνια να αποτελούν μέρος της ζωής όλων μας. Το ζήτημα λοιπόν είναι κατά πόσο εμείς θα είμαστε πλέον καλύτερα προετοιμασμένοι, ώστε αυτές οι καταστροφές να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνες, να μην κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ούτε απλό, ούτε λύνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει σχέδιο, θέλει δουλειά, θέλει επιμονή. Θέλει τις περιφέρειες στην πρώτη γραμμή. Και αυτό είναι κάτι που τόνισε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο Γιάννης Λέναρσιτς, όταν μετά από πρόσκλησή μου επισκέφθηκε τη χώρα μας λίγες μέρες μετά τις καταστροφές και συζήτησε με όλους τους περιφερειάρχες της χώρας. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος, φίλες και φίλοι. Το 90%
των δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα υλοποιηθεί από τις περιφέρειες και τους δήμους. Η πολιτεία λοιπόν πρέπει να μας δώσει σήμερα και ρόλο αλλά και πόρους για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κλιματική κρίση και γιατί γνωρίζουμε καλύτερα και τις ανάγκες αλλά και τις προτεραιότητες κάθε περιοχής. Μήνυμα ενότητας και συνεργασίας των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα μας απίφθινε στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δημήτρης Παπαστεργίου. Τον αναπτυξιακό ρόλο των περιφερειών αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η αυτοδιοίκηση ανέδειξε από την πλευρά του ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Ο κ. Πέτσας έκανε ξεχωριστή αναφορά στο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών, σημειώνοντας ότι ειδικά για τις περιφέρειες υπάρχει δέσμευση ενός προϋπολογισμού ύψους 390 εκατομμυρίων ευρώ. Πολλά έργα έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα και πολλά άλλα πρόκειται να ενταχθούν τις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης, επεσήμανε. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στην αύξηση του χρηματοδοτικού φακέλου του προγράμματος και στις συνέργειες που προωθούνται ήδη με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ανακοίνωσε πως έχει ήδη συμφωνηθεί μεταφορά έργων ίδρυυσης ύψους 222 εκατομμυρίων ευρώ από το Αντώνη Τρίτσης στο ΕΣΠΑ, καθώς και αντίστοιχες συνέργειες με το Ταμείο Ανάκαμψης με την έκδοση μιας νέας πρόσκλησης ύψους 225 εκατομμυρίων ευρώ πρωτίστως για έργα αγροτικής οδοποιίας με έμφαση δε στην οδική ασφάλεια. Έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα που θα δώσουν αναπτυξιακή όθηση στο μέλλον και είναι στο χέρι μας να σχεδιάσουμε σωστά όλα όσα πρέπει να γίνουν, να τα υλοποιήσουμε γρήγορα και να δώσουμε την κατεύθυνση στους κατοίκους ότι ναι, μπορούν να συνεχίσουν να ζουν στον τόπο τους και η ζωή τους να γίνει καλύτερη, υπογράμμισε ο κύριος Πέτσας. Υπάρχει όμως η μεγάλη πρόκληση του νέου ΕΣΠΑ. Πολλά περισσότερα θα πείτε αύριο στη μεσημεριανή συνεδρία και το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ από δικής μας πλευράς στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι ότι μετά από συνεννόηση με τον Θόδωρο τον Σκυλακάκη στο Υπουργείο Οικονομικών και τον Γιώργο τον Καραγιάννη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην σύνταξη και έκδοση μιας νέας πρόσκλησης ύψους 225 εκατομμυρίων ευρώ που θα αφορά έργα οδοποιίας με έμφαση στην οδική ασφάλεια. Είναι ένα μεγάλο χρηματοδοτικό πακέτο στο Ταμείο Ανάκαμψης. 475 εκατομμύρια ευρώ θα είναι αυτό το ποσό που θα κινήσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και 225 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά που θα κινήσουμε εμείς σαν Υπουργείο Εσωτερικών με μια πρόσκληση που φιλοδοξούμε να την έχουμε έτοιμη μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη, τρέχοντας όσο μπορούμε πιο γρήγορα, σε συνεργασία με κάποια κριτήρια που έχει διαμορφώσει για την οδική ασφάλεια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τα οποία τα επεξεργάζονται τώρα οι δύο υπηρεσίες των δύο Υπουργείων, ώστε να γνωρίζετε ότι κάθε περιφέρεια έχει στη διάθεσή της επιπλέον αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο και αυτό που απαιτείται είναι ώριμες μελέτες προκειμένου να τρέξουμε γρήγορα αυτά τα έργα για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ για την ελληνική πολιτεία και τους Έλληνες φορολογούμενους. Επομένως, αυτά τα 225 εκατομμύρια ευρώ θα είναι ακόμη ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για πραγματικά έργα οδοποιίας που ξέρετε πόσο πολύ τα έχουμε ανάγκη, ιδίως σε επικίνδυνα σημεία της χώρας μας, όπου άνθρωποι τραυματίζονται ή και χάνουν τη ζωή τους. Πέρα από αυτά τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία, στο νέο ΕΣΠΑ έχουμε πάρα πολλά ζητήματα που απαιτούν συνεργασία με τις περιφέρειες, αλλά και σε ένα σημαντικό βαθμό και με τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Έχουμε κάνει αυτές τις συζητήσεις και με τον Δημήτρη τον Παστεργίου και με την ΚΕΔΕ. Και είναι πραγματικά μια συγκυρία χρήσιμη, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε την όσμωση που χρειάζεται, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των χρημάτων, που είναι πολλά, του νέου ΕΣΠΑ. Και επειδή είναι ωραίο να συζητάμε για το νέο ΕΣΠΑ, θα ήθελα να πω για το υφιστάμενο πρόγραμμα ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια απορρόφησης χρημάτων. Αυτό έχω διαπιστώσει, ότι είμαστε σε ένα κομβικό σημείο για έργα παραδοσιακά, τα οποία τα ξέρετε και εσείς καλά και εμείς καλά, όπως είναι τα έργα ίδρυυσης, αποχέτευσης και τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία έχουν μεγάλο περιθώριο και στο ΙΜΕΠΕΡΑ και γενικά στο ΕΣΠΑ, ώστε να τα απορροφήσουμε είτε μεταφέροντας έργα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης που θα λειτουργήσει σαν γέφυρα, είτε
αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όριμους μελέτες που μπορεί να είχαν μείνει λίγο πιο πίσω. Την προκήρυξη πρόσληψης εκατοντάδων εργαζομένων για όλες τις περιφέρειες της χώρας εντός του Δεκεμβρίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης από το βήμα του τακτικού συνεδρίου. Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν υπ' τέλη Μαρτίου, οπότε και οι περιφέρειες θα μπορούν να εντάξουν τους επιτυχώντες στις υπηρεσίες της, ενώ επίσης ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στην πρόσφατη θέσπιση του γραπτού πανελλαδικού διαγωνισμού για τις προσλήψεις όλο το δημόσιο. Ο στόχος τόνισε είναι ο πρώτος να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022. Ο κύριος Βορύδης υπογράμμισε ότι το κεντρικό ζήτημα των επόμενων ετών για τη δημόσια διοίκηση είναι η ψηφιοποίηση και ο ψηφιακός εξυγχρονισμός της. Ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε εκτενώς και στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ηγείται στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της. Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής αναφέρθηκε εκτενώς και στο τι έχει πράξει η κυβέρνηση τόσο σε νομοθετικό θεσμικό επίπεδο όπως με την ίδρυση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας όσο και για τη στήριξη των πληγέντων από τις φυσικές καταστροφές και την οικονομική ανασυγκρότηση των περιοχών τους. Την πράσινη οικονομία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής η Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν πάρει πάνω τους ένα μεγάλο στίχημα προσωπικό και όχι εύκολο. Και όχι εύκολο, γιατί προφανώς όλες αυτές οι πολιτικές έχουν κόστη, δημιουργούν ζητήματα ανταγωνιστικότητας, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να σταθμιστούν, αποτελούν όμως πολιτική προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε αυτή την πολιτική. Η σχέση, ο ρόλος των περιφερειών, νομίζω τα κομμάτια τα οποία αναφέρθηκαν στη χρηματοδότηση, μίλησε, τα έχει καλύψει ο Στέλιος, με τον οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και θέλω και από το βήμα αυτό να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία αυτή. Και με μεγάλη ικανοποίηση άκουσα ότι το κομμάτι των χρηματοδοτήσεων είναι ένα κομμάτι το οποίο προφανώς προχωράει και φιλοδοξούμε να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Και η αλήθεια είναι, κύριε Πρόεδρε, ότι πράγματι σωστά περιγράψατε μια πραγματικά μεγάλη διαφορά από αυτά που συζητάγαμε μερικά χρόνια πριν. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, τι αναπτύξατε? Αναπτύξατε τη μεγάλη μας πρόκληση. Αλλά ποια είναι η διαφορά από το προηγούμενο διάστημα? Η διαφορά από το προηγούμενο διάστημα είναι ότι δεν είχαμε αυτή την πρόκληση, γιατί δεν είχαμε όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Πολύ απλά, το προηγούμενο διάστημα η δυσκολία ήταν να διαχειριστούμε την οικονομική κρίση, την έλλειψη πόρων, να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς πόρους. Τώρα είναι πολύ πιο ευχάριστες οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε πόρους και πρέπει να μπορέσουμε να τους αξιοποιήσουμε, να τους τοποθετήσουμε σωστά, να διαμορφώσουμε τους όρους του επόμενου παραγωγικού ουσιαστικά προτύπου που θα οικοδομήσει το επόμενο διάστημα για την πατρίδα μας. Δεν σημαίνει ότι αυτό δεν έχει ευθύνη, ίσως έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Γιατί όταν έχεις τους πόρους, ο κίνδυνος της απώλειας προφανώς βαραίνει στους ώμους πολύ περισσότερο από την διαχείριση μιας φτώχειας, μιας περιορισμού. Ενώ τώρα πρέπει να αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι ακριβώς σε μια κατεύθυνση αναπτυξιακή. Και θέλω πραγματικά να εκφράσω δημόσια την ευχαριστία μου σε όλους τους περιφερειάρχες, κυρίως γιατί μοιραζόμαστε μία κοινή αντίληψη για το πώς πρέπει να προχωρήσουν τα πράγματα. Κυρίως γιατί έχουμε φύγει από αγκυλώσεις του παρελθόντος. Κυρίως γιατί έχουμε εγκαταλείψει στερεότυπα που καθήλωσαν την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία τα προηγούμενα χρόνια. Κυρίως γιατί καταλαβαίνουμε τις κοινές δράσεις που πρέπει να έχουμε με την κοινωνία των πολιτών, με την ιδιωτική οικονομία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πρέπει με φροντίδα, με μέρημνα, με αγωνία, αλλά και με ταχύτητα και με σπουδή και με επάρκεια να αξιοποιήσουμε κάθε ευρώ το οποίο θα μας δοθεί προκειμένου να το πολλαπλασιάσουμε και να γίνει αυτό όφελος τελικά για τον πολίτη. Αυτό μην το θεωρείτε αυτονόητο, γιατί μέχρι χτες δεν υπήρχε αυτή η συναντήληψη. Για μας ίσως ήταν πιο εύκολο και πιο γρήγορο να πάμε όλοι μαζί γιατί μοιραζόμαστε αυτή την αντίληψη. Αλλά χρειάστηκαν να γίνουν μεγάλα και θεραλέα βήματα από τους πολίτες σε πολιτικό επίπεδο, να αποτυπωθούν με διαφορετικό τρόπο οι πολιτικοί συσχετισμοί για να συζητάμε σε αυτή την κοινή βάση
και επιτρέψτε μου να συζητάμε πια κρίσιμα ζητήματα, αλλά όχι επί της αρχής. Να συζητάμε ζητήματα οργανωσιακά, λειτουργικά, κεντρικά, πολύ σημαντικά, αλλά όχι επί της αρχής. Να μην αμφισβητείται η στρατηγική κατεύθυνση στην οποία είμαστε όλοι συντονισμένοι. Μεγάλη, τεράστια, κομβική επιτυχία που μας επιτρέπει αυτή η επιτυχία να συζητήσουμε τα επόμενα, να πάμε στο επόμενο βήμα. Και ποιο είναι το επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα, και θα ξεκινήσω από αυτό το οποίο, μάλλον, θα ξεκινήσω απαριθμώντας λίγο την προσπάθεια την οποία κάνουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών όλο αυτό τον τελευταίο χρόνο. Δεν αφήνω πίσω την διετία, αλλά μιλώ κυρίως για το χρόνο, για να πω ποιες ήταν οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι οποίες σας αγγίζουν που έχουμε αναλάβει αυτό το χρόνο. Το πρώτο ήταν, και το οποίο συνδέεται με ένα μεγάλο θέμα, με τις προσλήψεις. Ήταν η αναμόρφωση του ΑΣΕΠ. Κοιτάξτε, θα δώσω σε αυτό, διακόπτοντας λίγο τη σειρά της παρεμβάσεώς μου, ορισμένα στοιχεία. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πρόεδρε, και είναι κάτι που πρέπει να ομολογηθεί εδώ, για να είμαστε όλοι πάρα πολύ, εγώ ξέρετε τώρα ότι τα λέω γενικώς, και τα έτσι και τα αλλιώς όμως. Η αλήθεια είναι πράγματι ότι υπάρχει μία σημαντική μείωση του προσωπικού από το 17 ως το 21 και του τακτικού προσωπικού στις περιφέρειες. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί της Πέμπτης αγρότες και μέλη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομουάρτας στην Αντιπεριφέρεια. Στη συνάντηση που είχαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Ψαφά, ανέλησαν τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί της Πέμπτης στο Σωματείο και τα μέλη της ΟΑΣΝΑ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Ο πρόεδρος της ΟΑΣΝΑ, Βαγγέλης Μπέτσας, και μέλη της ΟΑΣΝΑ συναντήθηκαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, Βασίλη Ψαθά. Λοιπόν, στις δεν έχεις μηχανιστικά όργανα, τα τριτοβάθμια όργανα σας έχουν και νομικούς. Ξέρουν 5 γράμματα παραπάνω από εμάς και από εσάς. Συντονιζόμαστε και με τους παραπάνω και αυτοί κινδυνεύουν. Όχι για διαμαρτυρία, όχι διαμαρτυρία, για θεσμικές λύσεις. Υπάρχουν τριτοβάθμια πλέον. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν τριτοβάθμια, ό,τι υπάρχει είναι η Παραγωγική Επιτροπή του ΣΒΟΚΑ. Έχουν καταργηθεί, αλλά έχουν καταργηθεί. Μετά τις πασιγές που είχε πολλά νίκια μας. Τα και σε δάση, πάλι. Εκείνος ο πρόεδρος, πώς τον έλεγαν. Καραμίγας. Καραμίγας. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πλέον. Καταργήσαν. Και καλά τσέκαν. Ο συνδικαλισμός, ο αγροτικός. Και χρηματοδοτούνταν από το κράτος. Τεχνικά έχει βνουχιστεί. Αυτοί είχαν και σπίτι μέχρι στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος. Και χρηματοδοτούνταν από τον ΕΛΓΑ. Τα χρήματα που πληρώναμε εγώ, εσύ και τα χρήματα, το 1% πήγαινε σε αυτούς. Άρα τώρα τα ζητήματά μας είναι γιατί φιλολογούμε, μου φαίνεται, είναι ακαρπία. Πάνω απ' όλα τα περσινά μας είναι το μανταρίν. Δεν φτάνει που πέταξαν. Αποζημίωση μανταρίνιου λόγω COVID. Εκεί είπα θα σας δώσουμε. Ακαρπία στην ελιά και στα εσπεριδοειδή, και στα δύο. Η ελιά είναι 100%. Και με το... Η ελιά είναι φοβερό το θέμα. Δηλαδή, πληρώνουμε τώρα στην ελιά έξοδα για μια χρονιά. Αυτό λέμε, ακαρπία. Και αυτά που έχουν, δηλαδή, να μην μείνουν υπάρχει διάθεση. Να μην μείνουν... Ξέρω τι γίνονται. Και ενώ ο μανταρίν δεν υπάρχει πολύ και όμως τη μείνει χαμηλή. Δεν το δικαιολογείς κι αυτό. Η δεσπρωτή τι έγινε. Η δεσπρωτή που μίλησε σήμερα το πρωί, αυτή τη βδομάδα καταρχήν τώρα κόβουν το δεύτερο χέρι. Τελειώ. Αυτή τη βδομάδα είναι επιλυμένη. Δεν έχουν και... Δεν έχουν και ακόμα καρπία, μεγάλη. Ναι, μόνο η Κεστρίνη έχει. Η Κεστρίνη έχει. Με τι τιμή κόστος αυτή. Τρίγει με εμάς. 35 με 37 λεπτά παραδοτέα. Ναι, αλλά αυτοί έχουν 8 με 9 λεπτά εργατικά. Εμείς είμαστε που βαντάρεις και πρόβλημα 12 και 14. Εννοείς ότι θα δώσει κίνητρο σε ντόπιο κόσμο να ασχοληθεί. Τσακώθηκαν εδώ, εκεί είμαστε και δικές μας γυναίκες που είναι για την ίδια, σκοτώθηκαν όλοι τις προβλήματα. Πήγε η μάνα σπάλια, η μάνα δεν πήγε. Πήγε, τώρα τσακώνονται. Η μάνα δεν πήγε. Τσακώνονται με τους παραγωγούς. Να πω και εγώ, κύριε Ψαθάκη, εγώ πήγα με το κοινό, έτσι. 37 ευρώ από το πρωί και το βράδυ και τίμιζα τα χέρια μου, δεν ήξερα τι να τα κάνω. Γιατί αν ήταν καλύτερα να έπαιρνα 30, γιατί εδώ στον κάμπο δίνουν 30, ενώ εμείς στο κομπό δίνουμε 35 με το κάνοντο. Σας καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε, να ξέρετε πάντως ότι και οι ίδιοι, επειδή έχω κουβέντες όλη αυτή την περίοδο τώρα με το αυτινίδε, και ήδη καταλαβαίναν μάλιστα ότι έχουν δίκιο οι Πακιστανοί, έτσι, που τους δίνουν λίγα. Δεν είναι δυνατόν να πουλάμε
να αγοράζουμε 70 λεπτά, 80 το αυτοί για τους δήμους αυτούς ή τους και 30. Το κατανοούσαν και ήδη. Άρα δηλαδή... Επειδή σαν εμείς το φόρτωμα, επειδή τους ήταν συγγνώμη σε διακόπτω, τους δίναν, ζητούσαν μέχρι και 50 και 60 και 70. Και τα δίνανε, γιατί δεν έβρισκαν να τα φορτώνουν. Και τα δίνανε, επειδή ήμουν... Η πλειοψηφία των παραγωγών έδωνε και παραπάνω στις εργάτες. Η ακαρπία, η αποζημίωση των παραγωγών αλλά και το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο, τις ζωοτροφές, τα φυτοφάρμακα αλλά και το ρεύμα ήταν τα θέματα που έθεσαν στον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας Βασίλη Ψαθά. Είναι τα προβλήματα που εδώ και καιρό ταλαντεύουν τον αγροτικό πληθυσμό της Άρτας. Είναι προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την ακαρπία. Είναι προβλήματα που σχετίζονται με την... περισσινή διάθεση των προϊόντων, ειδικότερα των μανταρινιών και των πορτοκαλιών. Είναι προβλήματα που σχετίζονται με την ύπαρξη εργατικών χεριών στον νόμο Άρτας. Ένα θέμα που αναδείχθηκε με αρκετό δυνατό τρόπο, θα έλεγα, τώρα στην περίοδο συγκομιδής του ακτινιδίου. Σαν αφορά το πρώτο θέμα που έχει να κάνει με την ακαρπία, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο Σερετή Περιφέρεια και εγώ και ο κύριος Περιφερειάρχης δείξαμε έντονο ενδιαφέρον από την πρώτη μέρα που διαπιστώσαμε αυτό το πρόβλημα και δεν διαψευστήκαμε. Η ακαρπία, ειδικά στην Ελιά, πλησιάζει το 95%. Το έχουμε επισημάνει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας εδώ και αρκετό καιρό. Περιμένουμε κάποιες απαντήσεις. Δεν είμαι αισιόδοξος, να είμαι ειλικρινής. Επακόλουθο της μη κινητικότητας πάνω σε αυτό το θέμα είναι ο αγροτικός κόσμος της Άρτας που ασχολείται με την ελιά να είναι στην κυριολεξία, θα το πω σε εισαγωγικά και απλά, στα κάγκελα. Βλέπει το εισόδημά του να συρρυκνώνεται και ευελπιστεί και παραμένει αισιόδοξος με τις κατάλληλες παρεμβάσεις των θεσμικών οργάνων και της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας να βρεθεί κάποια λύση, που η λύση αυτή εναπόκειται σε μια αξιοπρεπής αποζημίωση. Θα το παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις μας. Επίσης, ένα πρόβλημα που μας αναδείξαν ήταν η έλλειψη εργατικών χεριών, όπου καλούμαστε και εκεί να συζητήσουμε μαζί τους, να διευρύνουμε τον τρόπο που επικοινωνούμε μεταξύ μας, έτσι ώστε να βρούμε λύσεις και κατόπιν, αν είναι κάποια ζητήματα θεσμικού χαρακτήρα, να τα προωθήσουμε στην πολιτεία. Ο γραμματέας της ΟΑΣΝΑ, Κωνσταντίνος Τσόγκας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση αδιαφορεί για εμάς. Επισκεφθήκαμε σήμερα σαν Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, τον κύριο Ψαθά, για να του θέσουμε τα προβλήματα τα οποία μας απασχολούν εδώ στην Άρτα και τα γενικότερα βέβαια, αλλά ιδίως εδώ στο νομό της Άρτας, που το σοβαρό πρόβλημα είναι η ακαρπία στα εσπεριδοδή και στην ελιά, που φέτος ξεπερνάει το 80% και σε μερικές περιπτώσεις το 100%. Αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση ούτως ώστε να πιέσουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ούτως ώστε να βρεθεί ένας τρόπος για σύντομα να κατατεθεί φάκελος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εισπράξουμε χρήματα. Τώρα, ποιος θα είναι αυτός ο τρόπος, αυτό μπορούν να το βρουν αυτοί οι διαρμόδιοι. Ένα άλλο θέμα το οποίο συζητήσαμε ήταν με την αποζημίωση στα εσπεριδοδή με τις κλιμητίνες λόγω COVID, που δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα κολλησιωργούν και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο λόγος. Έχουμε δει τον Υφυπουργό, τον κύριο Σίλιο, κατά καιρούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που έχει αναγγείλει αυτήν την αποζημίωση, αλλά μέχρι στιγμή όμως κανένας παραγωγός στα χρήματα δεν τα έχει πάρει ακόμα στα χέρια του. Ένα άλλο πρόβλημα είναι με το θέμα με την κτηνοτροφία, με το υψηλό κόστος στους ζωοτροφές. Εκεί πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση ακόμα, για τους όσοι αυτοί οι κτηνοτρόφοι να έχουν ένα εισόδημα και να καλύπτουν τα έξοδα, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Οι τελευταίες αυξήσεις, όπως στο πετρέλαιο, στο ρεύμα και στις ζωοτροφές, έχουν βγάλει εκτός προϋπολογισμού τους συναδέλφους κτηνοτρόφους. Αυτά ήταν τα βασικότερα τέτοια. Πιστεύουμε, μας είπε και ο κύριος Ψαθάς, ότι θα τα προωθήσει αυτά τα θέματα όσο μπορούν σαν περιφέρεια. Άλλωστε και τις περισσότερες φορές ούτε και αυτοί εισακούγονται από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Εμείς θα πιέσουμε και να σας πω ότι το Σάββατο στις 27 Νοεμβρίου συνεδριάζει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στη Λάρισα με όλα τα μέτρα. Βέβαια δεν θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή λόγω των μέτρων. Υπάρχουν ένας εκπρόσωπος από κάθε νομό. Εκεί θα πάρθουν αποφάσεις για τις περαιτέρω κινητοποιήσεις του Δεκεμβρίου, όπως είναι ο ΠΚΠΕ, ο ΕΛΓΑ, περιφέρειες, δημαρχία και διάφορες υπηρεσίες, τράπεζες. Και αμέσως μετά τα Χριστούγεννα θα ξανασυνδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή και θα πάρθει η απόφαση για το Γενάρη να η έξοδο των τρακτέρ στις εθνικές οδούς. Δεν έχουμε άλλο όπλο στα χέρια μας. Το μόνο είναι οι αγώνες. Και άλλο ένα, το οποίο χθες από το εφετείο της Λάρισας αθωώθηκαν πανηγυρικά οι συνάδελφοι, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Λάρισας και ο συνάδελφος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, που είχαν καταδικαστεί σε ένα χρόνο φυλάκιση για τις κοινοποιήσεις του 2019. Στη συζήτηση με τον Αντιπεριφερειάρχη βρέθηκε και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου ΠΕΤΑ. Και σήμερα ήρθαμε εδώ στον Αντιπεριφερειάρχη να συζητήσουμε για τα προβλήματά μας. Είναι μία από τις πολλές φορές που έχουμε κάνει συναντήσεις, όπως και με τις υπόλοιπες αρχές του τόπου, με τη Δημοτική Αρχή που ανήκουμε και εμείς ως Αγροτικός Σύλλογος του ΠΕΤΑ, του Νικολάου Σκουφά, με τους βουλευτές του νομού, οι οποίοι είναι στο πλευρό μας όλοι, και έχουν κάνει και υπερωτήσεις σχετικά με το θέμα της ακαρπίας, που είναι το κύριο ζήτημα που μας απασχολεί, όπως είπε και ο συνάδελφος. Είναι ένα θέμα που έχει ανακοινηθεί από πολύ καιρό, από την αρχή του καλοκαιριού, τέλος ανοίξεως, που είδαμε ότι η χρονιά αυτή ήταν μια ακόμη χαμένη χρονιά για τους παραγωγούς, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια απάντηση και μια πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα, που τελικά είναι πάρα πολύ συχνά στον τόπο μας και το βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, είτε με ξερασίες είτε με παγετούς, όπως ήταν την άνοιξη που έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι το κύριο θέμα, οι παραγωγοί περιμένουν μια στήριξη σοβαρή, γιατί τα κόστη στην αγροτική παραγωγή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και ζείτε και εσείς σε αυτόν τον τόπο, είναι πάρα πολύ αυξημένα, που αφορά τους συντελεστές παραγωγής, τις πρώτες ύλες, τα εργατικά χέρια όπου χρειάζονται, που υπάρχει και εκεί ένα μεγάλο πρόβλημα και στη διάθεση των εργατικών χεριών. Οπότε η παραγωγή πολλές φορές δημιουργούνται πολλές αντίξωες συνθήκες. Είμαστε επισφαλείς πάρα πολύ, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, γύρω από όλα αυτά τα χρόνια που παράγουμε, με τις ειδικές συνθήκες που διαμορφώνονται, χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη αγροτική πολιτική που να μπορεί να στηρίξει τον τόπο, είτε με κάποια έργα υποδομής που είναι απαραίτητα, ώστε να μπορούμε να αποφεύγουμε κάποια φαινόμενα τέτοιου τύπου. Ταμεία κλιματικής αλλαγής που συγκροτούνται και δεν καταλήγουν στους αγρότες. Δεν υπάρχει μια συγκροτημένη πολιτική που να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις και στις αντικσότητες που δημιουργούνται. Βλέπουμε ότι ένα τεράστιο ζήτημα που προέκυψε ειδικά εδώ και ένα χρόνο είναι το ζήτημα με τις ζωοτροφές. Οι κτηνοτρόφοι υποφέρουν. Βλέπουμε στον νομό μας ότι έχει μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο σχεδόν τίνει να φτάσει το μισό, ας πούμε, της τελευταίας πενταετίας, σε αριθμητικά. Και απ' την άλλη λέμε ότι υπάρχουν αντικρώμενες φωνές που λένε ότι η κτηνοτροφία πάει καλά. Πώς να μην πάει καλά όταν έχει μειωθεί τόσο πολύ και πήρε μια τιμή το γάλα ή τα αρνιά, ενώ δεν ανταποκρίνεται και πάλι με το κόστος ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Το κόστος, είπαμε, είναι σημαντικό ζήτημα. Πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα σε αυτό. Και αν δεν στηριχτούν οι παραγωγοί φέτος, που είναι πάρα πολλοί αυτοί που ασχολούνται και αποκλειστικά με αγροτική καλλιέργεια, δεν θα μπορούν να καλύψουν αυτά τα κόστη, να επιβιώσουν και να μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, να μιλάμε για βιοπορισμό του αγροτικού πληθυσμού. Έχει αντίκτυπο σε όλη την κοινωνία και έχουμε όλη την κοινωνία στο πλευρό μας, αλλά άλλοι έχουν το πεπόνι και το μαχαίρι. Εκεί πρέπει να υπάρξει μια πολιτική βούληση, να δοθούν κάποιες λύσεις σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Από 5η έως Τετάρτη σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς. Χοιρινό μπούτι 3,89. Ρίο Μάρε 30% φθηνότερα. Αλατίνι αλεύρι 2,69. Μπορμαμά και Μακβίτη 40% φθηνότερα. Νταβ Τρεζεμέ Αξ και Λαφ Μπιουί 50% φθηνότερα. Πάμπερς 50% φθηνότερα. Ελωμάς, με τη δύναμη των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέχρι την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε σκληρό τυρί ρόδα μόνο 6 ευρώ και 7 λεπτά το κιλό. Κοτόπουλο συνεταιρισμού Νοπό μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά το κιλό. Παπουτσάνι αφρόλουτρα 600 ml 50% φθηνότερα. Μάξι χαρτί υγείας τρίφυλλο δεκάρι μόνο 2,28. Μπεσαμέλ και σαντιγί Magic 30% φθηνότερα. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει η μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Οικουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίτη, καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές μας κάνουν τιμή και μας παρακολουθούν. Να πούμε χρόνια πολλά στην Κατερίνα που γιορτάζει σήμερα. Έτσι. Θα μου επιτρέψεις να δώσω δημόσια ιδιαίτερες ευχές, να πω τα χρόνια πολλά μου στην δημοσιογραφική μου μέντορα, την εκδότριά μου, ιδιοκτήτρια και εκδότρια και διευθύντρια για πολλά χρόνια της εφημερίδας Πρωινά Νέα Αρχικά και συνέχεια Νέοι Αγώνες των Ιωαννίνων, στην κυρία Αρετή Μαλάμη Αναστασιάδη, για την οποία τρέφω απεριόριστη εκτίμηση και αγάπη, και να της πω τα χρόνια της να είναι πολλά, πάρα πολλά και ποιοτικά, γιατί τη χρειαζόμαστε και την αγαπάμε. Πολύ χρόνια να είναι. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από την σημερινή Παγκόσμια ημέρα ενάντια στη βία των γυναικών. Εξάλληψης, ναι, της βίας κατά των γυναικών. 25 Νοεμβρίου τα μηνύματα σήμερα ήταν αρκετά και ιδιαίτερα, αν θέλεις, ηχηρά από όπου και αν προέρχονταν, Βαγγέλη. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πρώτα, φέτος έχουμε ένα ρεκόρ. Εγώ αυτό το γυναικοκτονιών δεν ξέρω πόσο δόκιμος είναι ως όρος, έτσι, και φραστικά και ετυμολογικά και ενιολογικά, έτσι, και γλωσσικά. Λοιπόν, τι θα πει γυναικοκτονία, δηλαδή η γυναίκα δεν είναι, πρόσεχε να δεις τώρα, έτσι. Σωστό. Δηλαδή υπάρχει ένας υφέρπον σεξισμός και ρατσισμός και μια υφέρπουσα έμφυλη βία, ακόμη και στο πώς αποκαλούνται τα θύματα όταν είναι γυναίκες. Δεν μιλάμε. Αν για παράδειγμα σκοτώσουν έναν άντρα, τι θα πούμε, ανθρωποκτονία ή ανθρωποκτονία? Σωστό, ανθρωποκτονία θα πούμε. Λοιπόν, γιατί να μην ισχύει το ίδιο, έτσι, μπράβο. Πρόσεξε να δεις. Εδώ είναι. Άρα είναι και αυτό το λένε και όχι μόνο, και δεν το λένε άνθρωποι οι οποίοι να το ξεκαθαρίσουμε ότι είναι από τη φύση τους κακοποιητικοί ή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι και άνθρωποι οι οποίοι δίνουν μάχη για τα δικαιώματα της γυναίκας και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν για την κακοποίηση, τη σωματική, τη συναισθηματική, τη λεκτική, την ψυχική, την ψυχολογική, οτιδήποτε. Τη σεξουαλική, οτιδήποτε, κυρίως. Αλλά δες πώς εκφραζόμαστε. Λέμε για γυναικοκτονία. Έχει περάσει το DNA μας μέσα. Πατριαρχική δομή της οικογένειας, τόσα χρόνια είναι γνωστά αυτά. Τώρα, φέτος είχαμε ένα ρεκόρ γυναικών που έχασαν τη ζωή τους, θα πω εγώ, και δεν θα μιλήσω για γυναικοκτονία, για να και συνεπίνω αυτά που λέω. 13, 14, μέχρι σήμερα. Ναι, ναι. Ναι ή όχι. Ναι. Τρομερό. Δεύτερον, είναι γνωστό αυτό, το έχω πει και άλλη φορά, τα έχουν ακούσει κάτι και από άλλα, δεν περιμένω από εμάς να τα ακούσουν, αλλά εγώ θέλω να εστιάσω την προσοχή, να πούμε λίγο για τη δική μας την περιοχή. Η πανδημία έφερε στην επιφάνεια περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Πολλά πράγματα που ήταν αποθυμένα
επίσης ήρθε στην επιφάνεια λόγω της υποχρεωτικής συνύπαρξης μέσα στον ίδιο χώρο και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το ερώτημα είναι ότι αυτές οι μέρες, το έχουμε πει αγαπητή Βίκη, σε πολλές περιπτώσεις που γιορτάζουν ημέρα περιβάλλοντος, ημέρα δασών κτλ. Κάθε μέρα. Το ερώτημα είναι τι γίνεται την επόμενη μέρα. Διότι, για παράδειγμα, καλές είναι τώρα, είδα τώρα στο Δήμο Ιγουμενίτσας, στην Ιγουμενίτσα φωτίστηκε λέει το Δημαρχείο. Εντάξει, ωραία. Και φωτίστηκε και σε χρώματα, δεν ξέρω, μοβ και ροζ και τα συναφή και ξέρω. Λοιπόν, και έγιναν και κάποιες δηλώσεις. Από δηλώσεις έχουμε χορτάσει. Το θέμα είναι πώς το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται εν τη γενέση του. Πώς πατάσετε στη ρίζα του το κακό. Έχουμε τις δομές εκείνες. Για παράδειγμα, στην Άρτα υπάρχει ένας συμβουλευτικός σταθμός του Δήμου, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Σε άλλους Δήμους θα μου πεις, μα είναι μικρότεροι. Και λοιπόν, δηλαδή δεν κατάλαβα, στο Δήμο Ιγουμενίτσας, ένας Δήμος με 25.000 κατοίκους, η μισή της πλωτείας σχεδόν, δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτός ο συμβουλευτικός σταθμός? Ή ακόμη και σε άλλους Δήμους, μικρότερους από το Δήμο Ιγουμενίτσας. Στο Δήμο Σουλίου, στο Δήμο, ξέρω εγώ, σε άλλους Δήμους μικρότερους. Στο Δήμο Δοδόνη, στα Γιάννηνα. Στο Δήμο, ξέρω εγώ, Άνω Απογονίου. Λοιπόν, που αν θέλεις εκεί, όσο πιο μακριά είναι η γυναίκα από το κέντρο, έτσι, καταλαβαίνεις τι εννοώ, στα χωριά, τόσο πιο δύσκολο είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις κακοποίησης. Καταγράφονται καθημερινά. Επίσημες, ελάχιστες, έως καθόλου. Υπάρχουν αστυνομικές διευθύνσεις, ειδικές υπηρεσίες έχουν σταθεί τα τελευταία χρόνια που δέχονται καταγγελίες γυναικών. Για παίρνουμε εσύ λοιπόν, κάνε ένα ρεπορτάζ. Βάλει την Αλεξάνδρα το κάνει, που είναι και μικρότερη, για να, που έχει και περισσότερη όρεξη. Λοιπόν, για να δούμε στην Άρτα ή και στην Ήπειρο. Να πάρει τις αστυνομικές διευθύνσεις να πει πόσα περιστατικά έμφυλης βίας, κακοποίησης γυναικών κατεγράφησε. Όχι κατεγράφησαν. Ναι, κατεγράφησαν, σωστά. Έτσι. Κατατέθηκαν. Ναι. Έτσι, ναι, από ναι, ναι, ναι. Καταγγέλθηκαν, ναι. Η σιωπή ακόμη είναι εμφανής. Mm-hmm. Και ερωτώ εγώ, και το ερώτημα είναι ρητορικό, και κλείνω με αυτό γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Υπάρχουν οι μηχανισμοί και οι υποδομές και οι κοινωνικές υπηρεσίες εκείνες σε επίπεδο περιφέρειας και κατ' επέκταση πανελλαδικά, αλλά εγώ αναφέρομαι στη δική μας περιοχή, που θα μπορούν να στηρίξουν μια γυναίκα? Ναι. Υπάρχουν, αλλά σε τι βαθμό? Πιστεύεις εσύ ότι είναι ικανοποιητικός βαθμός? Όχι βέβαια. Ας μείνουμε σε αυτό και ας ελπίσουμε ότι του χρόνου θα είμαστε καλύτερα και δεν θα μιλάμε καταρχάς για γυναικοκτονία. Πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα σε αυτό το θέμα που και χθες είπαμε, Βαγγέλη, να συζητήσουμε. Τελικά δεν μας περιόρισε ο χρόνος. Αναφερόμαστε στις συντάξεις δικαστών, τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους... Ειδικού δικαστηρίου για το ποσό των συντάξεων πριν από τις περικοπές, πριν από όλα. Και βέβαια, θα το συζητούσαμε με την ίδια θέρμη, αλλά το εν λόγω νομοσχέδιο συμπαρασύρει και περιλαμβάνει, αν θέλεις, εγώ θα το πω πιο εκλαϊκευμένα, εσύ θα τα πεις πιο επιστημονικά, και τις συντάξεις των βουλευτών. Λοιπόν, πρώτον, να σε διορθώσω, δεν είναι νομοσχέδιο. Είναι απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. Τι είπα, νομοσχέδιο? Εν τη ρήμη του λόγου, συγγνώμη. Ναι, απλά για να μην δημιουργούνται, όχι για να μην δημιουργούνται στον κόσμο. Εν τη ρήμη του λόγου, ναι. Γιατί ναι. Τα νομοσχέδια τα ψήφισαν οι βουλευτές. Ναι. Εδώ δεν ψήφισαν οι βουλευτές. Εδώ οι συντάξεις, οι ενώσεις των συνταξιούχων δικαστικών, δικαστών και εισαγγελέων, προσέφηκαν στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Ναι. Και αυτό με μια απόφαση που κατ' εμέ, και όχι μόνο κατ' εμέ, κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά και κατά την άποψη πολλών συλλόγων, πολλών πώς το λένε, ενώσεων συνταξιούχων, διαφόρων επαγγελμάτων, πανελλαδικά. Είναι προκλητική. Πώς είπες? Αυτό λέω, είναι προκλητική. Είναι βέβαια. Γιατί? Διότι επέτυχαν οι κύριοι δικαστές, με όλο το σεβασμό στην πορεία τους, αλλά και ο συνταξιούχος δικαστής και ο συνταξιούχος εργάτης έχουν το ίδιο στομάχι. Και να σου πω και κάτι. Επειδή οι δικαστές, ξέρεις πότε σε εξαιρετούνται, αν χρησιμοποιούν την ιεραρχία, κοντά στα 70. Mm. Θυμάστε την κυρία Θάνου, έτσι? Ναι. Από 70 και μετά, τα στομάχια είναι ίδια, ρε Συμβίκη, να πούμε. Δεν μπορεί να φας και πολύ, και να θέλεις. Λοιπόν, για σιγά αξιότιμοι κύριοι δικαστές,
Πώς το επετύχατε εσείς? Δηλαδή, υπήρχε ένα πλαφόν από τις περικοπές των μνημονιακών νόμων που έλεγε, που έβαζε πλαφόν σε όλες τις συντάξεις. Ναι ή όχι? Ναι, ναι. Σε όλους τους χώρους. Και στο δικό μας και, και σε άλλους κτλ. Έλεγε λοιπόν ότι το πλαφόν, το maximum δηλαδή των δικαστών και εισαγγελέων, είναι 4.608 μεικτά. Δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσό. Δηλαδή 4.608 μεικτά καθαρά είναι γύρω στα 3 χιλιάρια, δεν είναι? Βέβαια. Μπορεί να είναι και 3,5. Σωστά. Δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσό όταν ο άλλος ζει με 400-500 ευρώ. Ναι. Επέτυχαν λοιπόν αυτό το πλαφόν να καταργηθεί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι επανέρχονται στις προμνημονίου συντάξεις. Που σημαίνει ότι πλέον θα παίρνουν αυτά που έπαιρναν πριν τις περικοπές. Δηλαδή μιλάμε για συντάξεις 6 και 7.000 το μήνα. Τα μνημόνια εντάξει τελείωσαν, λέμε τώρα, τουλάχιστον θεωρητικά. Αλλά δεν βλέπουμε όλοι σε τι κατάσταση ζούμε? Δεν βλέπουμε υπάρχει κόσμο που υποφέρει? Την προηγούμενη φορά μαζί το μιλούσαμε, αν θυμάσαι, πριν από λίγες μέρες, για το αν μπορεί να ζήσει. Α, όχι, συγγνώμη, το ζήτησα. Όχι, όχι. Και μαζί το έχουμε συζητήσει. Και μαζί το έχουμε συζητήσει. Για τα όρια της φτώχειας. Και το έτσι ω ερώτηση του βουλευτή τη Πρωτεία, τον κύριο Γιώγιακα, αν μπορεί αυτό, του είπα, να ζήσει με 380 ευρώ που παίρνει και με 300 ευρώ που παίρνουν εκατοντάδες συμπολίτες εδώ. Του είπα, κύριε βουλευτή, εσύ μπορεί να ζήσει με 400 ευρώ? Και μου έλεγε, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όχι μόνο αυτό, μην παρεξηγηθούμε. Το ίδιο θα απαντήσει οποιοδήποτε βουλευτής κυβερνητικός σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο διατάθο τώρα. Αυτό, σωστά είπες, παρασύρει και βουλευτές συνταξιούχους οι οποίοι έχουν πάνω από δύο θητείες. Μιλάμε για όσους διατέλεσαν βουλευτές μέχρι το 2010. Διότι από το 2010 και μετά, από το 2011 και μετά, όλοι οι αιρετοί, ανεξαρτήτως ποια ιδιότητα είχαν, δεν δικαιούνται πλέον συντάξεως όσα χρόνια και αν χρηματίσουν αιρετοί. Αλλά οι μέχρι το 2010 βουλευτές, οι οποίοι και αυτοί είχαν δει δραματικές περικοπές συντάξεις, τώρα αυτοδίκαια, αφού βάσει του συντάγματος ακολουθούν τις συντάξεις των δικαστών, θα δουν και αυτοί τις συντάξεις τους να αυξάνονται θεαματικά. Και ρωτώ λοιπόν εγώ, δεν είναι και για αυτούς πρόκληση? Δηλαδή έκανες 8 χρόνια βουλευτής πριν το 2010 και θα παίρνεις 2.000 το μήνα και ο άλλος δουλεύει 40 χρόνια και θα παίρνει 400 και 500 ευρώ. Έτσι. Και επειδή μιλάμε συνάντια την πανδημία, να βλέπεις ότι όλα αυτά, όλα, και το άλλο θέμα θα πούμε τώρα αν προλάβουμε, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, πάλι στην πανδημία θα αναφέρεται. Όλα καλύπτονται είτε υπό τη σκιά της πανδημίας, είτε γιατί, το έχουμε πει και άλλες φορές, είπαμε αγαπητή Βίκη, τώρα στη Βουλή συζητάνε για τη λίστα Πέτσα. Τα πετσωμένα κανάλια και οι πετσωμένες πένες και τα πετσωμένα λαρίκια. Λοιπόν. Έχουν πάρει και φερμουάρ μαζί. Πέτσινο, μάλλον, και όχι φασμάτινο. Πάμε σε έναν 79χρονο σήμερα συμπολίτη μας, Βαγγέλη, ο οποίος κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χατζικώστα στα Γιάννενα και ο οποίος βεβαίως νοσούσε από κορονοϊό. Κατέληξε μέσα σε ένα 24ωρο. Ενώ νοσηλευόταν με ήπια συμπτώματα, έτσι, για να δεις πόσο. Δεν το λέω τυχαία αυτό, ούτε εγώ είμαι γιατρός, έτσι, ναι. Απλά ότι ενημέρωση έχουμε. Να δεις πόσο ύπουλη είναι αυτός ο ιός, πόσο ύπουλος είναι ο ιός, πόσο επιθετικός είναι, πόσο απρόβλεπτος είναι, πόσο έτσι. Επικίνδυνος. Επικίνδυνος είναι, σωστά. Έτσι, λοιπόν, και πόσο. Ναι, και κυρίως το απρόβλεπτος. Δηλαδή, ενώ νοσηλευόταν με ήπια συντόματα και προφανώς η εκτιμήση ήταν ότι θα ακολουθούσε μια φυσιολογική πορεία και θα έπαιρνε εξιτήριο, έφνης παρουσίασε επιδείνωση, βαριά πνευμονία, οι πνευμονές του αποδιοργανώθηκαν, το οξυγόνο του έπεσε, διασωληνώθηκε και δυστυχώς μόλις σε ένα 24ωρο διασωληνωμένος κατέληξε. Οι πληροφορίες μου λέγουν, δεν τις έχω διασταυρώσει, ότι ήταν ανεμβολίαστος. Και για να προκάμω, θα μου πει κάποιος, εμβολιασμένος δεν έχει πεθάνει στη ΜΕΘ? Βεβαίως έχουν πεθάνει εμβολιασμένοι στη ΜΕΘ, αλλά ήταν πάνω από 70 χρονών, ήταν πολύ πιο πάνω, με πολλά υποκείμενα νοσήματα και στο κάτω-κάτω, ρε εσείς λεβέντες ανεμβολιαστές, είναι λιγότεροι. Πώς θα το κάνουμε? Είναι το 10%, το 15%. Μέχρι το 85% υπάρχει μια χαοτική διαφορά. Νομίζω ότι και στην ΑΡΤΑ είχαμε ένα περιστατικό. Οι πληροφορίες μου, ναι, λένε το ίδιο, Βαγγέλη, ότι κατέληξε σήμερα και μια συμπολίτησά μας από την ΑΡΤΑ, η οποία και εκείνη ήταν ανεμβολιαστή. Όμως, το λέω με κάθε επιφύλαξη, δεν το ξέρω σίγουρα. Γι' αυτό ήταν και. Γιατρός. Ναι,
Έτσι τουλάχιστον λένε. Εγώ το πληροφορήθηκα, για να μην θεωρεί ο κόσμος ότι συνεννοούμαστε, ότι εγώ το πληροφορήθηκα εδώ λέω, ναι, είναι ναι, ιατρός ναι. αυτή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. εντάξει, εφόσον δεν είναι διασταυρωμένο, δεν ξέρουμε αν ήταν... Όχι, όχι, και δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Έτσι, από εκεί μετά, κρίμα... Ελπίζουμε να μην ισχύει, τουλάχιστον αυτό ως είδηση, γιατί εντάξει, δεν μιλάμε για μεγάλης ηλικίας γυναίκα, μιλάμε για μια μέσης ηλικίας γυναίκα. Ναι, θα τα πούμε. Τραγικό. Τραγικότατο. Πραγματικά τραγικό, έτσι, τα θερμά συλληπιτήρια στους οικείους όλων, έτσι, ανεξάρτητα, δηλαδή, θα πούμε τώρα ότι αυτός ήταν ανεμβολίαστος, καλά να πάθει και πέθανε, αν είναι δυνατόν, έτσι. Αυτό είναι απάνθρωπο και δεν το λέει κανείς. Από την άλλη όμως, αν διασταυρούν οι πληροφορίες σου και μάλιστα και η Άρτα είναι μικρή κοινωνία και όντως ήταν ανεμβολίαστη και μάλιστα ήταν και γιατρός, από εκεί μετά ο καθένας, αγαπητοί Βίτσι, σε αυτή τη ζωή κάνει τις επιλογές του. Έτσι. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ. Κατηγορηματικώς εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι δεν θα επιβληθεί νέο lockdown. Ο κύριος Οικονόμου, ξεκινώντας σήμερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και απαντώντας ουσιαστικά στις φήμες και την αγωνία των πολιτών, επεσήμανε ότι δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής νέου lockdown στη χώρα μας. Κατηγορηματικώς εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι δεν θα επιβληθεί νέο lockdown. Ο Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, απαντώντας ουσιαστικά στις φήμες και την αγωνία των πολιτών, επεσήμανε ότι δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής νέου lockdown. Δεν θα γίνει lockdown, είμαστε σε περίοδο μάχης. Ο κύριος Οικονόμου μίλησε για μια στρατηγική ανάσχεση της πανδημίας που έχει στόχο να μείνουν ανοιχτές η οικονομία και η κοινωνία, αλλά και να σωθούν ανθρώπινες ζωές, υπογραμμίζοντας ότι οι απώλειες θα ήταν λιγότερες αν είχε μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των εμβολιασμών. Στο πλαίσιο αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης εστιάζονται στην αύξηση των ραντεβού για την πρώτη και τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Ούτε lockdown θα γίνει, ούτε το ΕΣΥ θα καταρρεύσει. Ο κύριος Τσίπρας σας μας πει, προτείνει lockdown, έχει εφαρμόσιμες λύσεις, σημείωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κύριος Οικονόμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι έχουν γίνει προσλήψεις και έχουν αυξηθεί οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε σε περίοδο μάχης, τόνισε ο κύριος Οικονόμου, καυτηριάζοντας τις προβλέψεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα για κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και νέου lockdown. Η στρατηγική μας κατατείνει στην ταυτόχρονη αντιμετώπιση των αλληλοεξαρτώμενων ζητημάτων που εγείρονται και αναπτύσσονται σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Πρώτον, δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής καινούργιου lockdown. Δεύτερον, καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης τόσο με την πρώτη δόση όσο και με την τρίτη, την αναμνηστική δόση. Στην Ελλάδα, ήμασταν οι πρώτοι που ανοίξαμε την τρίτη δόση και από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης που καθιστούμε την αναμνηστική δόση ως προϋπόθεση προκειμένου να θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι οι συμπολίτες μας από 60 ετών και πάνω. Τρίτον, ενισχύεται συνεχώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με κλίνες από τις ιδιωτικές κλινικές και με ιδιώτες γιατρούς, αλλά και με την προσθήκη από σήμερα στη δύσκολη αυτή μάχη των μονοκλωνικών φαρμάκων. Η χώρα μας είναι από τις πρώτες στην Ευρώπη που είναι σε θέση να χορηγεί μονοκλωνικά φάρμακα μετά την πλήρη και ουσιαστική αδειοδότησή τους από τους αρμόδιους οργανισμούς. Τα μονοκλωνικά θα χορηγούνται με βάση τα πολύ συγκεκριμένα πρωτόκολλα σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Χωρίς αμφιβολία, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ, δεν είναι όμως πανάκια και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον εμβολιασμό. Τέταρτον, συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα εντατικοί έλεγχοι για την εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων που έχουμε ανακοινώσει και ισχύουν, με έμφαση τους ανεμβολίαστους, αλλά και εκείνους της τομής και εκείνες της επιχειρήσεις, όπου παρατηρούνται συνεχείς παραβατικές συμπεριφορές. Σημειώνεται ότι χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτείνει η τρίτη δόση του εμβολίου COVID-19 να θεωρηθεί προϋπόθεση για ασφαλείς μετακινήσεις στην Ευρώπη για Ευρωπαίους πολίτες άνω των 60 ετών. Ανάμεσα στα άλλα, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η προϋπόθεση πραγματοποίησης της τρίτης δόσης για το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τους πολίτες άνω των 60 ετών θα ήταν ένα σημαντικό βήμα στη μάχη ενάντια στην πανδημία. Δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, ιδίως με δεδομένο το ότι η τρίτη δόση αποδεικνύεται αποτελεσματική σε ποσοστό πάνω από 90% στην πρόληψη σοβαρών επιπτώσεων
της COVID-19, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του θανάτου. Ενώ ταυτόχρονα παρέχει προστασία ενάντια στα συμπτώματα της λίμωξης και κρατά τους συμπολίτες μας υγιείς και εκτός νοσοκομείων. Πρωτοβουλία αυτή, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, θα βοηθήσει τα συστήματα υγείας να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα ένα ισχυρό χειμερινό κύμα νοσηλιών, ενώ θα συμβάλλει στο να τεθούν υπό έλεγχο ιός και πανδημία, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουμε σε νέους οριζόντιους περιορισμούς που θα έθεταν σε κίνδυνο την ανάκαμψη των οικονομιών μας και την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών. Μια σημαντική εξέλιξη είναι ότι δρομολογούνται οι διαδικασίες για 6 εμβληματικά σιδηροδρομικά έργα. Είναι μείζονος αναπτυξιακής σημασίας το γεγονός ότι χθες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕργοΣΕ τα τεύχη πρόσκλησης για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό για 6 εμβληματικά σιδηροδρομικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο. Τα έργα αυτά θα συνδέσουν με ταχύτητα και ασφάλεια μεγάλα λιμάνια της χώρας μας, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Λαύριο και Ραφίνα, με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, αλλάζει ο χάρτης των μεταφορών, αναβαθμίζουμε την εμπορική και στρατηγική εμβέλεια των λιμανιών μας και διευκολύνουμε τη σύνδεση της χώρας μας με την υπόλοιπη νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό το διεθνή της ρόλο. Η αναβάθμιση των υποδομών στο συγκοινωνιακό δίκτυο ενισχύει τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία της χώρας, καθώς τον 21ο αιώνα η Μεσόγειος αποτελεί κόμβο υψίστης σημασίας για το εμπόριο με την Ανατολή. Η κυβέρνησή μας έχει το σχέδιο, έχει τη γνώση αλλά και την αποτελεσματικότητα για να καταστήσει την Ελλάδα κεντρικό πόλο του διεθνούς διαμετακομιστικού εμπορίου. Η ελληνική αστυνομία ενισχύθηκε με 280 νέα οχήματα, όπως είδατε χθες. Η κυβέρνησή μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πάταξη της εγκληματικότητας, στην τόνωση της ασφάλειας και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, καθώς και στην αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μας έναντι ενδεχομένης οργανωμένης απόπειρας παράνομων μεταναστευτικών ροών. Για το σκοπό αυτό, προχωρά στην ενίσχυση της ελληνικής αστυνομίας με σύγχρονα μέσα και στο πλαίσιο αυτό παραλήφθηκαν χθες από τον αρμόδιο Υπουργό 280 νέα οχήματα διαφόρων κατηγοριών που θα αξιοποιηθούν για τους στόχους που σας περιέγραψα. Εχθές είχαμε νέες επιθέσεις των τραμπούκων του Ρουβίκονα σε σπίτια 2 ακόμη υπουργών της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, στα σπίτια που διαμένουν ο Υπουργός Επικρατείας ο κ. Σκέρτσος και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας η κ. Γκάγκα. Σε ό,τι αφορά τους θρασίδηλους φασίστες του Ρουβίκονα, που βανδαλίζουν τα σπίτια όπου μένουν μέλη της κυβέρνησης με τις οικογένειές τους, δεν έχουμε να πούμε πολλά. Η καταδίκη μας είναι αυτονόητη, όπως και η βεβαιότητά μας ότι αργά ή γρήγορα η ελληνική αστυνομία θα τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν για τις εγκληματικές τους πράξεις. Προκαλεί ωστόσο εντύπωση το γεγονός ότι ενώ από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα έχουμε επιθέσεις του Ρουβίκονα σε 6 υπουργούς της κυβέρνησης, δεν έχουμε ακούσει ακόμη μια λέξη καταδίκης ή αποδοκιμασίας από την αξιωματική αντιπολίτευση. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω τις σημερινές μου ανακοινώσεις εμφατικά, αναφερόμενος σε ένα θέμα πρώτης της σημασίας για την κοινωνία μας, το οποίο έχει τεθεί σε απόλυτη προτεραιότητα από την κυβέρνησή μας. Σήμερα είναι 25 Νοεμβρίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλληψη της Βίας κατά των Γυναικών. Η κυβέρνηση προωθεί σταθερά σειρά μέτρων και δράσεων για την ουσιαστική καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή για την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό, λειτουργούν ήδη 43 συμβουλευτικά κέντρα του Δικτύου Δομών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, που παρέχουν στις γυναίκες που απευθύνονται σε αυτά δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής, κοινωνικής, νομικής και εργασιακής υποστήριξης. Λειτουργούν επίσης 19 ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, όπως επίσης και η γραμμή 15900 που απευθύνεται σε γυναίκες θύματα βίας και είναι ενεργή, είναι πανελλαδικής εμβέλειας 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον χρόνο. Σημειώνεται ακόμη ότι πρόσφατα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής, ως αρμόδιος κρατικός φορέας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, ξεκίνησαν εδώ και μερικές μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών με κεντρικό μήνυμα λέξεις μαχαίρια. Είναι αδιαπραγμάτευτη η αρχή μας και είναι και βασικό στοιχείο του αξιακού μας κώδικα να επιδιώκουμε μια κοινωνία ανοιχτή, μια κοινωνία χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις, μια κοινωνία χωρίς αδικίες, μια κοινωνία χωρίς ίχνος ανοχής στην έμφυλη βία. Ένα συγκλονιστικό βίντεο με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την εγρήγορση του κοινού σχετικά με το θέμα της βίας κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές της και όχι μόνο στη σωματική, παρουσιάζει η θεατρική ομάδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας.
Από το 1999 ορίστηκε 25 Νοεμβρίου ως Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Κάθε χρόνο η Γραμματεία Γυναικών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας αναδεικνύει το μείζον θέμα του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών, τονίζοντας ότι δεν σχετίζεται με το οικονομικό, κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο των θητών ή των θυμάτων. Μέσα από ένα συγκλονιστικό βίντεο απευθύνουν μηνύματα για τη στήριξη και την εθάρρυνση των γυναικών να σπάσουν τη σιωπή τους, να σταματήσουν τον κύκλο βίας που αφορά όχι μόνο αυτές, αλλά κυρίως τις ίδιες, τις οικογένειές τους, την κοινωνία. Δεν σχετίζεται η αγάπη με τον πόνο, επισημαίνουν. Δεν μπορεί το άσπρο, το φως, το χαρούμενο να μετατρέπεται σε μαύρο, σε σκοτάδι και τελικά σε άβυσσο. Λένε πως πρέπει να ερωτευτείς για να συνειδητοποιήσεις τον λόγο που ήρθες σε αυτόν τον κόσμο. Πως όταν ερωτεύεσαι, παρασύρεσαι, μεταμορφώνεσαι, αποπροσανατολίζεσαι, καθυλώνεσαι. Πως ο έρωτας είναι συνώνυμο της έλξης, του πάθους, της ανάγκης για αγάπη ή ακόμη και της αυτοκαταστροφής. Λένε πως δεν γνωρίζεις τι σημαίνει ζωή, αν δεν βιώσεις πρώτα τον έρωτα. Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκεις σαν ατσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη. Πες, άδικα. Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται μια σύντομη, άδετη ζωή με τη φωνή σου. Μίλα. Έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς, αρχίζει η θάλασσα. Πες κάτι. Πες κύμα που δεν στέκεται. Πες βάρκα που βουλιάζει αν την παραφορτώσουμε προθέσεις. Πες στιγμή που φωνάζει βοήθεια ότι πνίγεται. Μίλα. Πες πέτρα που είναι άσπαστη λέξη. Η μεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή είναι η σιγουριά ότι μας αγαπούν. Ότι μας αγαπούν για αυτό που είμαστε. Ή καλύτερα, ότι μας αγαπούν παρά αυτό που είμαστε. Μίλα. Οι λέξεις έχουν έχθρες μεταξύ τους. Έχουν ανταγωνισμούς. Αν κάποια από αυτές εχμαλωτίζει, σε ελευθερώνει άλλη. Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκεις σαν ατσάλινη απουσία. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, καθώς και το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Αρταίων, θέλοντας να υπενθυμίσει τη διαρκώς αυξημένη ανάγκη υποστήριξης των γυναικών, ετοίμασε και μοίρασε ημερολόγια για τη νέα χρονιά στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, μεταφέροντας το μήνυμα «Μίλησέ μας, βρες τη δύναμη που κρύβεις μέσα σου σε κάθε γυναίκα». Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών η σημερινή και το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Αρταίων, θέλοντας να επενθυμίσει τη διαρκώς αυξημένη ανάγκη υποστήριξης των γυναικών, ετοίμασε και μοίρασε ημερολόγια για τη νέα χρονιά στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, μεταφέροντας το μήνυμα «Μίλησέ μας, βρες τη δύναμη που κρύβεις μέσα σου». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διανεμήθηκαν και ενημερωτικά φυλάδια με τα στοιχεία και τις υπηρεσίες που προσφέρει το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όρισε την 25η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών.
Το να ζεις χωρίς το φόβο της βίας είναι κορυφαίο ανθρώπινο δικαίωμα. Η έμφυλη βία είτε στην οικογένεια είτε στην κοινωνία είναι κάτι το οποίο αφορά όλους. Με αφορμή την ημέρα αυτή, τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Αρταίων αποφασίσαμε να μοιράσουμε ενημερωτικά φυλάδια και ημερολόγια για τη νέα χρονιά, με την ελπίδα το μήνυμά μας να φτάσει σε κάθε γυναίκα. Θέλουμε οι γυναίκες να μιλήσουν, να βρουν τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους. Οι δράσεις μας πάντα έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και αυτό ελπίζουμε να καταφέρουμε και σήμερα. Είναι εύλογο το ερώτημά σας. Η αλήθεια είναι ότι λόγω της κατάστασης αυτής που βιώσαμε και της καραντίνας, πολλές φορές οι γυναίκες θύματα βίας αναγκαζόταν να μείνουν πολλές παραπάνω ώρες στον ίδιο χώρο με τους θύτες. Οπότε, λόγω αυτής της συνθήκης παρατηρήθηκε μία αύξηση των καταγγελιών στην αστυνομία και στις κλήσεις το 15900. Το φοβούνται οι γυναίκες να έρθουν να σας καλέσουν? Είναι εύκολο να σηκώσει η άλλη το τηλέφωνο και να σας εμπιστευτεί? Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο όταν μια γυναίκα βιώνει μια τέτοια συνθήκη να πάρει την απόφαση να το επικοινωνήσει και ειδικά σε μικρές κοινωνίες όπως η δική μας. Αυτό βέβαια που θα πρέπει να ξέρουν είναι ότι ερχόμενοι στο κέντρο καλύπτονται από το απόρριτο της συμβουλευτικής. Οπότε κάνοντας αυτό το βήμα, αυτό το πρώτο βήμα, ακόμη και να λάβουν την ενημέρωση, έχουν κάνει μια πολύ καλή αρχή για να βγουν από αυτή τη συνθήκη και να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Η βία κατά των γυναικών είναι ίσως η πιο επέσχυτη παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ συνόρων, πολιτισμών ή πλούτου. Όσο συνεχίζεται, δεν κάνουμε ουσιαστική πρόοδο προς την ισότητα και την ανάπτυξη. Σε δηλώσεις του, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέρημνας Δημήτρης Ευαγγέλου επεσήμανε. Εδώ βρισκόμαστε με το Κέντρο Συμβουλευτικής, ο Δήμος Αρταίων, και εκφράζω και το μήνυμα του Δημάρχου Αρταίων, του κ. Τσιρογιάννη, βρίσκεται κοντά στον συνδημότη μας, κυρίως στις γυναίκες, γιατί σήμερα είναι αφιερωμένη η μέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Όπως προείπατε, είναι η Διεθνής ημέρα, έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ από το 1999. Εκείνο εμείς που θέλουμε το μήνυμα να στείλουμε, θέλουμε να ενημερώνονται οι γυναίκες για οποιαδήποτε μορφή βίας, μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Συμβουλευτικής που βρίσκεται εδώ πίσω Τζαβέλα 24. Το Κέντρο Συμβουλευτικής λειτουργεί από το 2013, είναι στελεχωμένο με δικηγόρο, με κοινωνικό λειτουργό, με ψυχολόγο. Οποιαδήποτε γυναίκα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε μορφή βίας, γιατί δεν είναι μόνο η σεξουαλική βία ή η ενδοοικογενειακή, είναι και η λεκτική και η ψυχολογική, η σωματική. Οποιαδήποτε λοιπόν γυναίκα ενήλικη μπορεί να απευθυνθεί στο Κέντρο Συμβουλευτικής και να λάβει δωρεάν υπηρεσίες και να γνωρίζουν οι γυναίκες ότι οι όποιες υπηρεσίες θα λάβει από το κέντρο μας περιχαρακώνονται και πλαισιώνονται από το απόρριτο, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να διαρρεύσει κάποιο όνομα, ούτε να συζητηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα καταθέσουν στο κέντρο μας. Εγώ θέλω Κύριε να Ευαγγέλου, πω, ναι. Πριν ολοκληρώσετε αυτό το διάστημα για να μιλήσουμε για το συμβουλευτικό του Δήμου Αρταίων, υπήρχε αύξηση? Στα χρόνια λοιπόν της πανδημίας, ειδικότερα για το Συμβουλευτικό Κέντρο θα σας τα πούν οι κυρίες που στελεχώνουν το κέντρο, αρκεί θα σας δώσω ένα νούμερο, ότι τα χρόνια της πανδημίας τώρα, τον 1,5 χρόνο που μπαίνουμε, κλείνουμε τους δύο, έχουν πενταπλασιαστεί τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας. Εγώ θέλω να δηλώσω από μέρους μου ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέρημνας και Εθελοντισμού, ότι η βία, οποιαδήποτε μορφή και ειδικότερα κατά των γυναικών, είναι ντροπή για την κοινωνία μας. Πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα, πρέπει να αλλάξουμε τα στερεότυπα με τα οποία μεγαλώνουμε τα αγόρια μας, γιατί ουσιαστικά η βία πηγαίνει από τους άντρες προς τις γυναίκες, γι' αυτό το πράγμα μιλάμε σήμερα. Άρα πρέπει να γίνουν στοχευμένες κινήσεις στρατηγικές, που να αφορά την ίδια την οικογένεια και το ίδιο το σχολείο. Να αλλάξουμε λοιπόν την κουλτούρα, το πώς αντιμετωπίζουμε και το πώς βλέπουμε τις γυναίκες, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να πούμε ότι εξαλείπτεται αυτό το φαινόμενο. Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Ηπείρου
το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων και το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ιωαννίνων για την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών με σχετικό δελτίο τύπου αναφέρουν. Η 25η Νοεμβρίου, ως Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, υπενθυμίζει σε όλους μας ότι η βία κατά των γυναικών είναι ένα πρόβλημα με έμφυλο χαρακτήρα και ότι απαιτείται δράση και σχεδιασμό συγκεκριμένων παρεμβάσεων για την εξάλληψη του φαινομένου. Η πανδημία δυστυχώς επιδείνωσε το φαινόμενο, τα περιστατικά βίας κατά των γυναικών, ενδοοικογενειακής βίας και οι γυναικτονίες συνεχώς αυξάνονται, επιβάλλοντας την ανάγκη αυστηροποίησης του νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση τους. Εν ώψη της 25ης Νοεμβρίου, Διεθνούς ημέρας για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημιούργησε καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα μέσα μαζικής δικτύωσης. Το μήνυμα της καμπάνιας είναι «Λέξεις μαχαίρια», λέξεις που οι γυναίκες ακούν συχνά είτε από τον σύντροφό τους είτε από το οικογενειακό φιλικό τους περιβάλλον και τις κρατούν εγκλωβισμένες σε ένα τοξικό και κακοποιητικό περιβάλλον. Το μήνυμα της προτείνει να ακούν τις πράξεις και όχι τα λόγια, γιατί μετά από ένα σημείο κάποιες λέξεις γίνονται μαχαιριές. Στόχος είναι οι γυναίκες να αναγνωρίσουν τα σημάδια πίσω από τις λέξεις και να απευθυνθούν στο δίκτυο δομών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για βοήθεια και στήριξη. Το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο με ιδιαίτερη ευαισθησία προσεγγίζει τα θύματα ενώ επιλαμβάνεται με διακριτικότητα όλων των καταγγελιών για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία θα πρέπει να γνωστοποιούνται από όλους τους πολίτες. Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Ηπείρου, σε συνεχή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ενημερώνεται για το φαινόμενο, οργανώνει δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης για την εξάλληψη του φαινομένου. Επιπλέον σχεδιάζει πολιτικές ενδυνάμωσης των γυναικών και ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της δημόσιας ζωής με στόχο την πρόληψη της θυματοποίησης των γυναικών. Η βία κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές, ψυχολογική, λεκτική, σωματική ή σεξουαλική, συνιστά έγκλημα, κατάφορη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και μορφή διάκρισης φύλου. Είναι χρέος μας να συμπαραστακόμαστε στα θύματα έμφυλης βίας και να αντιμετωπίζουμε κάθε τέτοια πράξη ως κίνητρο για περιττέρω δραστηριοποίηση. Για την ορθή προσέγγιση και αντιμετώπιση των φαινομένων, λέξη κλειδί είναι η συνεργασία. Τέλος, τα στελέχη των φορέων διενέμειναν ενημερωτικό υλικό στους πολίτες των Ιωαννίνων σε μια ακόμη προσπάθεια να διασώσουν το μήνυμα για μηδενική ανοχή σε όλα τα φαινόμενα βίας. Στα Ιωάννινα λειτουργεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 26 51 44 0 524. Στην Ήπειρο παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης από συμβουλευτικά κέντρα και τα οποία λειτουργούν στα Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 51 0 77 449. Στην Άρτα τηλέφωνο επικοινωνίας 26 81 0 77 400. Και στην Πρέβεζα, τηλέφωνο επικοινωνίας 26 82 02 444. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ΠΕΠΗ Πύρου 2014-2020, ενώ στην τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 παρέχεται 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη σε γυναίκες θύματα βίας. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας. Ζάρα 69, Άρτα.
Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στις πρώτες πρωινές ώρες στην Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές, προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές, προβλέπονται στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι ισχυρές, προβλέπονται στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Από το απόγευμα τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μείνετε μαζί μας. Αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή «Μύθος και αλήθεια» με τον Λάμπρο Γιώτη. Από εμάς να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.